κύριος Γιουνκέρ σήμερα αξιώνει την υποταγή του ελληνικού λαού προφασιζόμενος ότι το κάνει και για το καλό του. Παρασιωπά όμως ότι επί πρωθυπουργίας του συγκροτήθηκε στο Λουξεμβούργο ένα σκανδαλώδες πλαίσιο φοροαποφυγής που πρόσφατα μόλις αποκαλύφθηκε με την διαβόητη υπόθεση LuxLeaks. Με αυτές τις φράσεις, ο Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και των μέτρων που έχουν βάλει στο τραπέζι θεσμοί, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τις αυξήσεις ΦΠΑ και τις περικοπές συντάξεων. Ακόμα και ο Γιάννης Βαρουφάκης, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup, σχόλιασε μάλλον ηρωνικά τα όσα είπε ο πρόεδρος της Κομισιόν, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει μειώσεις στις συντάξεις. Ο κύριος Γιούνκερ λέει ψέματα. Ο πρόεδρος της Κομισιόν ποτέ δεν λέει ψέματα. Ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο όμως έχει διαβάσει λάθος. Δεν διάβασε το μνημόνιο κι αυτός, όπως και κάποιοι άλλοι εδώ. Τον ξεκελάσανε και εκείνο, πιστεύετε. Θα τον ρωτήσετε εκείνο. Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι καλούν την ελληνική πλευρά να υποβάλει σχέδιο ισοδυνάμων, δηλώνοντας ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να συζητήσει εναλλακτικές λύσεις. We're ready to discuss other measures if Greek authorities indicate, for example, that they are not accepting some of the program measures. There are discussions, for example, on VAT, on electricity, on or supplements for small pensions. We're ready to discuss alternative measures, and certainly there are possibilities which had been also at the technical level looked at. For example, Greece has a second highest share of GDP in defense spending from all EU member states. Nous n'avons pas cherché à imposer une réforme des retraites. Ce n'est pas exact qui se traduirait par des coupes brutales. Nous voulons notamment préserver ceux qui ont des pensions modestes. Mais en revanche, le système qui est aujourd'hui un des plus coûteux d'Europe doit être financièrement soutenable. De même, sur la TVA, nous ne proposons pas qu'il y ait des mesures qui touchent les biens et services qui sont ceux qui sont les plus utilisés par les couches populaires. Monsieur Juncker, le président de la Commission, a fait personnellement au Premier ministre Tsipras des propositions pour éviter qu'on augmente la TVA sur les médicaments ou sur d'autres secteurs de cette nature-là. Nous attendons encore la réponse. Ο χρόνος τελειώνει, αλλά είναι ακόμα πιθανή μια συμφωνία των δανειστών με την Ελλάδα. Περιμένουμε από τους Έλληνες να παρουσιάσουν εναλλακτικές λύσεις. Λάβαμε υπόψη τα δεινά του ελληνικού λαού, εφόσον ζητάμε πλέον δημοσιονομικές προσπάθειες τρεις φορές μικρότερες, με ένα πρωτογενές πλεονάσμα της τάξης του 1% αντί για 3%. Η χώρα είναι ελεύθερη να κάνει τις επιλογές της. Αν η ελληνική κυβέρνηση θέλει να κρατήσει τις χαμηλές συντάξεις, εμείς δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι έτοιμη να κάνει οικονομίες αλλού ή να αυξήσει τους φόρους. Ουσιοδός, η Ελλάδα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις δαπάνες της. Παρέμβαση έκανε εκ νέου ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος σύμφωνα με τον Bloomberg μετέφερε αυστηρό μήνυμα στον Έλληνα Πρωθυπουργό. US Treasury Secretary Jack Lew had a message for the Prime Minister of Greece. It's time to get serious. Lew called Alexis Tsipras and told him he needed to find a compromise to unlock bailout funds. That was after Tsipras went on a tirade against Greece's creditors, accusing the ECB of trying to strangle the country. Με ρόλο μεσολαβητή έφτασε στην Αθήνα ο Αυστριακός Καγκελάριος, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Προκόπη Παυλόπουλο. Ja, ich werde in den nächsten Tagen alles unterstützen, was zu einem Kompromiss führt. Wir haben hier auch gemeinsam sehr ausführlich darüber gesprochen. Ich habe ja auch eine Fülle von wichtigen Informationen und werde das aus ganzem Herzen und tiefer Überzeugung machen, um hier einen Kompromiss, der auf Augenhöhe basiert und respektvoll ist, unterstützen. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η συντηρητική πλειοψηφία των δημοκρατικών δυνάμεων στην Ελλάδα είναι αποφασισμένες να διασφαλίσουν αυτή την πορεία της χώρας μου στην Ευρωζώνη και την Ευρώπη. Μένοντας την τελική ευθεία της διαπραγμάτευσης, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις 26 του μήνα θα πρέπει να πληρώσει 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για μισθούς και συντάξεις του δημοσίου, ενώ στις ημέρες που απομένουν στις 30 Ιουνίου θα πρέπει να βρεθούν και να πληρωθούν άλλοι 900 εκατομμύρια ευρώ για τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Την ίδια ημέρα, η κρεμή ενιαία δόση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που αγγίζεται 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει και σου πει Ελλαδομάρδα, φέρ τα λεφτά γιατί θα αποφάσισα να τα πληρώσουμε. Θα τα έχουμε τα λεφτά. Αυτό σου εκείνη την ώρα θα του δώσω την απάντηση. Άρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν θα τα έχουμε ή όχι. Όχι, προσέξτε. Εγώ σας είπα ότι
Εμάς μας ενδιαφέρει να πληρώνουμε στο χρόνο που έχει με τα δεδομένα που, τα δεδομένα που έχουμε και από τώρα έως στις 30 έχουμε ένα σύνολο ημερών που παρεμβαίνουν και υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ρευστότητα της οικονομίας. Η οικονομία καταστρέφεται και η ανοχή της κοινωνίας κάπου εδώ τελειώνει. Ο Αλέξης Τσίπρας, του το είπα και χθες, πρέπει να παραμερίσει όσο είναι ακόμη καιρός τα σενάρια καταστροφής. Αύριο μπορεί να είναι αργά. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και οι ώρες δραματικές. Τώρα απαιτούνται αποφάσεις. Τώρα είναι η στιγμή για τα μεγάλα ναι και τα μεγάλα όχι. Ο ελληνικός λαός, στη συντριπτική του πλειοψηφία, απαιτεί μια συμφωνία που θα συνιστά βιώσιμη λύση. Συμφωνία με βάση τη μνημονιακή πρόταση Τσίπρα προς τους θεσμούς συνιστά εξορισμού εθνική ήττα και οδηγεί σε περαιτέρω εξαθλίωση τους πολίτες και σε οριστική συρρήκνωση της οικονομίας μας. Και με την επίτευξη συμφωνίας με τους εταίρους, σαν αυτή που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση των 47 σελίδων, και με το επίσης πιθανό σταμάτημα των διαπραγματεύσεων σε λογική ρήξης με τους δανειστές και διπλού πιθανού νομίσματος για τη χώρα, πάλι ο λαός, η νεολαία, θα πληρώσουν τα σπασμένα.